ότι στην Περιφερειακή Ένωτα Γρεβενών κατατέθηκαν 206 φάκελοι νέων αγροτών. Αν και είναι η μικρότερη περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι αιτήσεις σε αριθμό βρέθηκαν στην δεύτερη θέση στο επίπεδο της Δυτικής Μακεδονίας. Νομίζω ότι όλοι βοηθήσανε σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν είναι και λίγο τα Γρεβενά να είναι δεύτερα σε αριθμό υποβολής φακέλων νέων αγροτών. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τους πολίτες προς τον αγροτικό τομέα. Βέβαια, σε αυτό συνετέλεσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, που θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από τα δικά σας δίκτυα. Θα σας αναφέρω ότι οι δικαιούχοι είναι 141, υπάρχουν οι ενδυνάμει δικαιούχοι που είναι οι 13 και οι επιλαχόντες 47. Δηλαδή, μόνο 5 ήταν οι απορριπτόμενοι, από τους 206 5 απορρίφθηκαν για ζητήματα τα οποία ήταν εκτός της προκήρυξης. Αυτό δείχνει βέβαια ότι υπάρχει και μία συνειδητή εργασία από τους μελετητές που ασχολούνται με τη σύνταξη των φακέλων υποψηφιότητας. Νομίζω ότι και αυτοί βοηθήσαν από την πλευρά τους για το αποτέλεσμα αυτό και νομίζω ότι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς. Και αυτό μεταφράζεται σε χρήματα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ θα έρθουν χρήματα την επόμενη τριετία που θα τα λάβουν οι νέοι αγρότες ως ένα κίνητρο ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα, είτε με τη γεωργία, είτε με την κτηνοτροφία. Έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά τις υποσχέσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο για περαιτέρω ένταξη νέων αγροτών, όσοι πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Όπως είπατε και εσείς, και αυτό το ήταν παράληψη, έπρεπε να το αναφέρω. Υποσχέθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Αποστόλου, αλλά και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση στα Κύλα, όπου είχε παρευρεθεί, ότι οι επιλαχόντες και οι ενδυνάμοι δικαιούχοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. Αυτό για μας αποτελεί μία δέσμευση. Θεωρώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα λυθεί το ζήτημα και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε περίπου 200 νέους αγρότες στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Ευχαριστούμε.